Στα χρόνια της δημιουργικής του ακμής, ο Γιώργος Ζαμπέτας υπήρξε μια ανεξάντλητη δεξαμενή για τους τραγουδιστές της εποχής του. Όπως? Για κάποιους όπως η Βίκη Μοσχοριού, ο Μητροπάνος, ο Κοσκόπουλος και η Δούκησα, ήταν απλώς το εφαρτήριο για μια λαμπρή καριέρα στο μουσικό πετάγραμμα. Αλλά για κάποιους άλλους... Για κάποιους άλλους όμως, όπως ο Πάνος Τζανετής, η Μανταλένα, η Ελένη Ροδά και η Μαρία Δουράκη, η ζαμπετική εποπλία ήταν ένα άρμα πίσω από το οποίο βάδισαν, αναζητώντας μια θέση στο πάνθεο του λαϊκού τραγουδιού, που ωστόσο δεν ήρθε ποτέ. Αυτοί οι τραγουδιστές του Ζαμπέτα άφησαν το χνάρι της φωνής τους πάνω σε κάποιες μελωδίες του συνθέτη και αργά ή γρήγορα έσβησαν μυστηριωδώς από τον ουρανό της δισκογραφίας. Σήμερα τους θυμόμαστε για μεμονωμένα τραγούδια, σπαράγματα μιας ανολοκλήρωτης τραγουδιστικής θητείας. Μια τέτοια περίπτωση ήταν εκείνη της Μαρίας Δουράκη στην ταινία «Με μιας πεντάρας νιάτα», κωμωδία του 1967. Κωμωδία στην οποία η μουσική επένδυση του έργου ήταν του Γιώργου Ζαμπέτα. «Με μιας πεντάρας νιάτα», λοιπόν, στίχη Αλέκος Αγγελάριος. Στη ζωή, στη στράτα, μες στη ζωή, στη στράτα.